Καταρχήν να πούμε ότι αυτός ο λογαριασμός είναι καθαριστικός και δεν είναι έναντι. Είναι το βασικό. Μάλιστα. Είναι από τον Ιούνιο μέχρι και το Δεκέμβριο. Από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, μάλιστα. Είναι καθαριστικός, δεν είναι έναντι. Εάν κάποιος τον έναντι του, επειδή δεν πήγαινα και δεν μετρούσανε, ήταν 25 ευρώ και 24, ναι. Αυτό δεν είναι λογαριασμός, είναι παπάγια. Μάλιστα. Γιατί θα δούμε πάνω ότι δεν υπήρχε αξία νερού στον έναντι. Ναι. Οπότε στον καθαριστικό μπαίνει αξία νερού και αξία αποχέτευσης, οπότε ανεβαίνει λίγο ο λογαριασμός. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι για, καλά στον γιατί πολλά ακούστηκαν για αυξήσεις, μυστικές ναι, αυξήσεις όχι, που έγιναν. Και... Μα λέω, με είπα χθες ότι θυμήθηκα μια παλιότερη δήλωσή σας που είπατε ότι όσο είμαι εγώ πρόεδρος ΔΕΙΑΚ, αύξηση στο νερό δεν θα υπάρξει. Αυτό το χαρτί δεν μικροπή. Μπορεί να κάνει αύξηση νερού, γιατί όλα περνάνε από τον επίτροπο και όλα ελέγχονται. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή να πάω εγώ και να πω θα αυξήσει το νερό από μόνο μου. Δεν γίνεται. Υπάρχει νομοθεσία τόσο σκληρή. Θα πάω εγώ για παράβαση καθήκον, θα πάω φυλακή. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει μόνο. Λοιπόν, επειδή δεν μετρούσαν από τον Ιούνιο, επαναλαμβάνω. Επειδή δεν μετρούσαμε λοιπόν από τον Ιούνιο μέχρι ερχόταν, το Δεκέμβριο. Ερχόταν οι έναντι χωρίς αξία νερού και αποχέτευσης. Ναι. Τώρα ήρθαν λίγο πιο μεγάλοι λογαριασμοί. Όχι λίγο, τι είναι κάνουν. Διπλάσιο. Κύριε Τόσκο, μας έπαιρνε ναι, εδώ ναι, διπλάσιο. Το 25 διπλάσιο. Είναι 50. Ναι, το 25 είναι 50, αλλά τα 25 το 25 έγινε 50, όντως, ναι. Ναι, ναι, αλλά είναι τα πάγια το 25. Δεν είχαν αξία νερού πάνω στο έναντι. Τώρα, εγώ θέλω να δούμε αυτοί που έχουν ένα θέμα. Να δούμε αριστερά στο λογαριασμό τα κυβικά που γράφει τα έχουν καταναλώσει στο ρολόι τους. Αν όχι, μπορούν να έρθουν στη Μεσοποταμία από το πρωί από τις 7.30 μέχρι τις 3 παρατέταρτο και θα δώσουμε λύση στο θέμα τους. Ναι, γιατί συμβαίνουν και τα λάθη. Συμβαίνουν και τα λάθη. Αλίμον, σας είχαμε βρεθεί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάμαι, και είχαμε ένα λογαριασμό στα χέρια μας, κύριε Τόσκο. Για το Τυχιό. Για το Τυχιό, για το Τυχιό που ήταν πόσες χιλιάδες ήταν τώρα. Ναι, και στο Τυχιό, κύριε Ρατσούλη, δεν τα μετράει η ΔΕΙΑΚ. Τα μετράει ο εργολάβος που έχει αναλάβει το θέμα του Τυχιού. Και έκανε λάθος. Και τι είχε έρθει εκεί, πόσο είχε έρθει εκεί. Πόσο ήταν. 1000 ευρώ. 1000 ευρώ ήταν. Και, ναι, και, και μιλήσαμε εκεί και λέτε ότι γίνονται και λάθη. Είχαμε ένα λογαριασμό στα χέρια μας 1000 ευρώ. Όποιος πολίτης και καταναλωτής της ΔΕΙΑΚ έχει θέμα τον λογαριασμό του, τον παρακαλώ να έρθει από τα γραφεία της Μεσοταμίας από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 παρατέταρτο και θα δώσουμε λύση σε ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Άρα, αυτό λοιπόν, είναι δέσμευση. Άρα λοιπόν, να δείτε λέτε στο λογαριασμό τα κυβικά που γράφονται εκεί, αν καταναλώθηκαν, αν δεν καταναλώθηκαν. Να πάτε από Μεσοποταμία για ένσταση. Όχι για ένσταση, θα δώσουμε λύση άμεσα. Θα φέρει το... Και να δώσουμε λύση άμεσα, μάλιστα. Τον αριθμό του ορολογίου τι γράφει και θα δώσουμε λύση άμεσα. Μήπως ήδη έχουμε κάνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι. Το έχουμε κάνει αυτό. Ναι. Και όλοι όσοι ήρθαν και μας είπαν το πρόβλημά τους, δώσαμε λύση το πρόβλημά τους. Μας λένε εδώ επίσης κύριε Τόσκο ότι 25 ευρώ τέλη δεν είναι πολλά. Για να το εξηγήσουμε. Ρατσούλη, είναι πολλά τα τέλη 25 ευρώ. Τα πάγια εννοώ. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας απάντησω. Να πω ότι είναι πολλά. Ναι, είναι πολλά. Η εύκολη απάντηση να πω είναι πολλά. Αλλά απευθυνόμαστε σε μια ΔΕΙΑΚ η οποία, κύριε Νατσούλη, έχει αμαρτίες του παρελθόντος. Ναι. Έχουμε από το 82 δάνεια τα οποία κρεμούν έχουν φτάσει 2.300.000 ευρώ και πρέπει να τα αποπληρώνω κάθε μήνα. Έχουμε μια έχουμε τον Καλλικράτη ο οποίος μας έχει ενώσει όλους τους Δήμους. Έχουμε κάνει ένα τεράστιο Δήμο, το Δήμο Καστοριάς, με 120 αντιλιοστάσια και να καταναλώνουμε σε ρεύμα 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες με 5,5 εκατομμύρια χρέη στη ΔΕΗ. Όλα αυτά, άμα τα βάλουμε, είναι 8 εκατομμύρια. Το έχουμε αυτά εξηγήσει τα λεφτά, ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΚ πλησιάζουν τα 10 τεράστια. Εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ναι. Επίσης, έχουμε και ένα τσούλι και 3 εκατομμύρια 900.000 ευρώ αντίσπαρτα. Παρόλα τη ρύθμιση που κάναμε και πήγε πάρα πολύ καλά και ήρθαν πάρα πολλοί κόσμοι και τα αποκρίθηκε. Και με τις παρατάσεις που δόθηκαν. Ναι. Έχουμε 3 εκατομμύρια 900.000 ευρώ ανίσπλακτα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ θα πρέπει να έχω το πάγιο υψηλό. Εγώ θέλω να προσπαθήσω να βάλω σε μια σειρά τα οικονομικά, οπότε να κατεβάσουμε και τα πάγια και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ναι, γιατί όταν έχουμε κοντά στα 4 εκατομμύρια ανίσπρακτα, σου λέει ο άλλος. Εγώ και θα τα πληρώσω και τα ανίσπρακτα. Έχει ακριβώς. Αυτό έχει είναι, απόλυτο αυτό. Δίκιο. Αυτό και εγώ είμαι μέσα στα κορόιδια που πληρώνουμε. Α, είμαι μπράβο. Και εγώ μέσα σε αυτούς. Έτσι. Αλλά προσπαθώ και να είστε σίγουροι στη συνέντευξη που θα δώσω, που θα επισκεφτεί και ο Δήμαρχος την άλλη εβδομάδα η ΔΕΙΑΚ, θα δώσω μια συνέντευξη που θα είστε και όλοι οι δημοσιογράφοι. Θα σας δώσουμε τα οικονομικά νούμερα. Ναι. Θα δείτε τι κάναμε στους 6 μήνες.
σε ποια οικονομική κατάσταση βρίσκεται η επιχείρηση, πώς την παραλάβουμε, πού βρισκόμαστε και θα δώσουμε προς τον κόσμο. Γενικά θα ανοίξουμε τα χαρτιά της ΔΕΗ και θα δούμε πού βρισκόμαστε οικονομικά. Μάλιστα. Άρα για να το κλείσουμε το θέμα και τη μεγάλη απορία που δημιουργήθηκε. Όποιος έχει πρόβλημα στα γραφεία της Μεσοποταμίας. Όποιος έχει πρόβλημα στη Μεσοποταμία. Αλλά διπλασιάστηκαν οι λογαριασμοί λόγω του ότι από τον Ιούνιο δεν είχαν μετρηθεί τα ρολόγια και ο λογαριασμός που έρχεται είναι καθαριστικός μέχρι τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Και όχι έναν. Κύριε Τόσκο, μια απορία όμως ακόμα. Από εδώ και πέρα θα ομαλοποιηθεί αυτό για να μην έχουμε αυτά τα 1,25-1,50. Εγώ έχω κάνει πρόταση και στο Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη αυτό είπανε, του Διοικητικού Συμβουλίου, ο έναντι αντί να έχετε 25 ευρώ να έχετε 30, ναι. Να βάζουμε και 5 ευρώ αξία νερού, οπότε μην μαζεύονται όλα στο τέλος του εξαμήνου. Ναι, γιατί έτσι πώς έρχεται το πρόβλημα. Δικαίως κάποιος που δεν κοιτάει τις λεπτομέρειες του λογαριασμού θα πει τι έγινε εδώ πέρα, διπλάσιος λογαριασμός. Έτσι ακριβώς έχουν απόλυτο δίκιο οι καταναλωτές. Έτσι ακριβώς έχουν απόλυτο δίκιο οι καταναλωτές αυτό που λένε. Και δεν είναι που έρχεται το εξάμηνο και ένα τσούλι, αλλάζουν και κατηγορία τα κοινικά και πάει λίγο πιο ακριβά. Μάλιστα. Και φουσκώνει λίγο το λογαριασμό. Αλλά αυτά όλα εγώ τα έχω βρει. Όπως καταλαβαίνετε, έχω αναλάβει τώρα, τον Οκτώβριο. Αυτά όλα είμαστε εδώ για να τα αλλάξουμε και να δώσουμε λύσεις. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, ευχαριστούμε για τις διευκρινήσεις. Γιατί πραγματικά πρέπει να σας πω ότι δημιουργήθηκε αναστάτωση. Πολύ μεγάλη αναστάτωση. Το γνωρίζω, κύριε Νατσούλη, κάθε μέρα είμαι εδώ. Καταλαβαίνω ότι γίνεται και σε εσάς εκεί. Και απορίες του κόσμου. Ωραία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα.